πάμε μπροστά. Αυτό που είπα το 9 στο Γιωργάκη. Το 9 του είπα του Γιωργάκη, μη σχηματίσεις κυβέρνηση. Το 9 που έχει πάρει 167 έδρες. Μη σχηματίσεις κυβέρνηση και να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση, είχα πει. Και να κάνουμε οικειοθελές μνημόνιο. Χωρίς τους νταβατζίδες, τους Γερμανούς ή τους. Να κάνουμε δικό μας μνημόνιο, κόβοντας αργομιστίες, κόβοντας παθογένειες, κόβοντας διπλές, τριπλές συντάξεις, κόβοντας πολυθεσία, κόβοντας προνόμια, αποσπασμένους, υπαλλήλους της Βουλής, κόβοντας συνταξιούχους των 40 ετών, να φτιάξουμε νέο κράτος. Αυτό ζήτησα, να μηδενίσουμε το έλλειμμα και να πάμε στους Ευρωπαίους και να πούμε δώστε μας λίγη πίστοση χρόνου, ούτε μνημόνια θέλουμε, ούτε δανεικά. Να κλείσουμε τις τρύπες, γιατί η Ελλάδα το 9 ήταν ένας κουβάς με τρυπημένο πάτο, που φεύγανε ό,τι και να ρίχνεις μέσα, φεύγανε, και είναι ακόμη έτσι. Λοιπόν, αυτό πίστευα για την Ελλάδα, αυτή είναι η λύση. Να φτιάξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις προφανώς δεν εννοώ τη λίστα Τσίπρα, αυτές θεωρώ ηλίθιες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις εννοώ αυτά που σας εξήγησα τώρα. Να μην υπάρχουν διπλές, τριπλές συντάξεις, να μην υπάρχουν πολυθεσίες, να μην υπάρχουν αργόμισθοι, να μην υπάρχουν αποσπασμένοι, να μην υπάρχουν στους ΔΕΚΟ και στους Δήμους αργόμισθοι, ούτε συμβασιούχοι, ούτε αυτές οι μέθοδοι. Λέει, μου είπαν σήμερα ένας Δήμος, λέει, ανανεώνει 5 μήνες των συμβασιούχων τις συμβάσεις. Τι είναι αυτά? Γι' αυτό εκλέχτηκε ο Δήμαρχος. Τι βλάκας δήμαρχος είναι κι αυτός, σίγουρα. Λοιπόν, έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά, αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις εμείς, γιατί τις χρειαζόμαστε, όχι γιατί τις επιβάλλει η Μέρκελ. Να κάνουμε τουλάχιστον αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις που θεωρούμε γόνιμες. Αν το είχε κάνει αυτό ο Γιωργάκης, δεν θα μπαίναμε στο μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν η λύση για το πολιτικό σύστημα, παρέμενε διεφθαρμένο, προστατευόταν η ελίτ. Τα δικά τους παιδιά προστατεύτηκαν, υιοθετήθηκε η εύκολη λύση να πάρουμε δανεικά και η χώρα μπήκε στην κόλαση. Αυτό ήταν το μνημόνιο. Καταλάβατε. Ενώ το οικειοθελές μνημόνιο, αυτό που θα κάνουμε μόνοι μας, είναι αυτό που ζητάω από τότε που εμφανίστηκα στην πολιτική από το 1992. Τέρμα οι σπατάλες, τέρμα οι ασωτίες, αυτό ήταν το οικειοθελές μνημόνιο που δεν το ζήτησα το 2009, το ζήτησα το 1990 που πρωτοεμφανίστηκα. Το ακούσατε. Αυτό το μνημόνιο, να σταματήσουν οι ασωτίες, οι αλητίες, τα προνόμια, οι διακρίσεις, το ζήτησα από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκα, γιατί το πρέσβευα αυτό το πράγμα. Τώρα ποιοι το ζητούν? Οι ένοχοι. Αυτοί που